Πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Άι Βασίλης, δώρα. Ο σάκος, ο γεμάτος με τα δώρα. Όλοι τον έχουμε σκεφτεί να κατεβαίνει από την καμινάδα. Να καταφέρει. Να σφινώνει. Όχι, να περνάει από την καμινάδα. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν ότι στο σπίτι μου είχαμε καλοριφέρ. Και μου λέγανε ότι μπορεί ο Βασίλης και βγαίνει και από το καλοριφέρ. Ακού τώρα. Και εγώ φανταζόμουν να βγαίνει ο Βασίλης από εκεί που γίνεται η εξαέρωση. Σαν τζίνι. Αυτό, ναι. Πέρσι που χιόνισε τόσο πολύ και μέσα στην Θεσσαλονίκη, δεν θέλατε να πέσετε. Πέρσι. Είχε χιονίσει πέρσι μέσα στην Θεσσαλονίκη. Λίγο είχε χιονίσει. Ναι. Είχε δύο είχαμε μέρες. Τρομάξει, μην ήταν εκείνο το παραπρόπερσι πότε ήταν. Που είχα χώρο να σα πάρω από το τα πολύ σπίτια σα. Ναι, εμένα ναι. Ποτέ δεν με πήρε ποτέ. Εσύ ήταν μία. Προσκαλώ να χιονίσει για να πάει ο Μάνος να πάρει το γιο από το σπίτι του. Είναι μια κατηφόρα το σπίτι σου. Πέφτεις κάτω και κατρακυλά. Και σε μέσα στην κατηφόρα φτάνει. Άρα Γιώργο, τι highlight θα ήταν αυτό, τι story θα έκανες, τι πώς το λένε, viral. Μόλις ξαναγιονίσεις παιδιά σας το υπόσχομαι, εντάξει. Good morning. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 12. Συντονίσου.